Όταν μου ήρθε το θέμα της multimodality treatment ως ογκολόγο με μια ουρολογική εμπειρία, είπα, είναι σωστό αυτό? Καταρχήν, το multimodality αφορά μόνο την ογκολογία? Δηλαδή, εμείς οι ογκολόγοι τώρα έχουμε φάρμακα, business, οπότε drive λόγω φαρμάκων, οπότε φώτα, journal με high impact factor. Μα το multimodality σαν δεν είναι μόνο ογκολογικό, και θα το πούμε στο τέλος για ποιο λόγο. Όμως, εφόσον πρέπει να μιλήσω για το multimodality, στο τέλος είναι σημαντικό να έχουμε γνώση υπερλεπτομερές στην κάθε κατηγορία ή τι είναι σημαντικό στον αποτέλεσμα. Και σκέφτηκα, είναι συνεργασία. Οπότε, όπως είπαμε, παλιά είχαμε, μέχρι πριν το 2016, palliative care, radiation therapy, chemo και χημειοθεραπεία. Και ο καθένα από αυτούς τους τομείς θα συνεργαζόταν, okay, σε διαβούλευση να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Οι καινούριες δομές στην υγεία, έφερα το molecular biology να μας δώσουν targeted treatment, το οποίο φαίνονται ότι δουλεύουν. Κοιτάξτε το νεφρό, okay, πριν πολλά χρόνια οι ασθενείς ζούσαν πάρα πολύ λίγο σε μεταστατική φάση, φτάσαν να ζουν τριετίες, τώρα έρχεται η νοσοθεραπεία, θα ζουν ακόμα παραπάνω. Και η ανοσολογία. Οπότε, έχει λόγο να μιλήσουμε για καινούριοι συνάδελφοι, βεβαίως υπάρχει ευαισθησία. Και οπότε πλέον αυτό είναι το καινούριο ογκολογικό πανόραμα για το multimodality treatment. Οπότε θα έχουμε εμείς ανάγκες για όλες αυτές τις ειδικότητες και άλλες ειδικότητες που εδώ δεν περιλαμβάνονται στο κλασικό, αλλά είναι υπάρξιες σημαντικές. Γιατί για να μπορέσουμε να συζητήσουμε χρειαζόμαστε ο παθολόγο ανατόμος, που δυστυχώς πάντα δεν το συζητάμε πολύ. Είναι ο ακτινολόγος που πρέπει να συζητάμε τι θα κάνουμε, αν υπάρχει μετάσταση, αν δεν υπάρχει, πώς είναι και πού είναι και τι βιοψία και από πού θα την πάρουμε. Οπότε έχουμε ένα team που θα συμμετάσχει στην αντιμετώπιση του ασθενούς. Είναι ένα έργο ομάδος, το οποίο δεν πρέπει να τσακωθούμε με ποιος είναι ο καλύτερος. Okay. Στα Γιάννενα, εμείς έχουμε tumor boards κάθε μέρα. Κάθε μέρα είναι διαφορετική ειδικότητα, στο οποίο συμμετάσχουν οι διάφορες τομείς. Στην ουρολόγια, εγώ το συγκρίνω στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι ουρολόγοι έχουν μια πολύ καλή ιδέα της συνεργασίας από τις εμπειρίες που είχα όταν ήμουν στο Μιλάνο. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα της γνώσης της συνεργασίας μεταξύ διάφορων τομείς είναι το καρκίνο του νεφρού. Ότι μετά από την έπρεπε να γίνει μια νεφρεκτομή και μετά να κάνει ανοσοθεραπεία και το συνδυασμός ανοσοθεραπεία interferon ήταν. Συν την νεφρεκτομή ήταν καλύτερα από την νεφρεκτομή μόνη της και αντίστοιχα. Το ξέραμε από το 2004, οπότε το multimodality σαφέστατα ήταν γνωστό. Και μέχρι πριν μία εβδομάδα ξέραμε επίσης αυτό. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη μετανάλυση και με ελληνικά στοιχεία, το οποίο είχε αναδείξει ότι η νεφρεκτομή okay, ήταν ακόμα και στο targeted treatment era, ήταν ακόμα αποτελεσματική αν γινότανε πριν την χορήγηση της targeted treatment. Δυστυχώς αυτό ήταν μια μετανάλυση μη τυχημένων δεδομένων και δυστυχώς πριν 5 μέρες βρήκε η καινούρια μελέτη, το οποίο μας λέει ότι το targeted therapy δυστυχώς ακυρώνει το ρόλο της νεφρεκτομή. Είναι μόνο αλήθεια αυτό? Προφανώς, εγώ αρχίζω να αμφιβάλλω την αλήθεια, γιατί το target treatment δεν ήταν ανοσοθεραπεία, δεν είναι ανοσοθεραπεία. Ενώ τώρα αλλάζει το στάνταρ στην πρώτη γραμμή και έχουμε η ανοσοθεραπεία
που είναι υπερτερεί στο sunitinib στο first line. Οπότε εφόσον αλλάζω η πρώτη γραμμή και ξαναγυρίσω στην ανοσοθεραπεία, μήπως έχουν με όφελο? Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να απαντήσουμε και τώρα. Γιατί τι έγινε με τα targeted treatment? Τα είχαμε περίπου μία δεκαετία και φτάσαμε να έχουμε την απάντηση ότι δεν ήταν χρήσιμη όταν αλλάξαμε και ξαναγυρίσουμε στην ανοσοθεραπεία. Οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να απαντήσουμε αμέσως, χωρίς να περιμένουμε να αλλάξει ανοσοθεραπεία σε κάποιο άλλο ζωοθεραπεία σε 10 χρόνια. Οπότε εγώ κάνω ένα invitation να γίνει κατευθείαν randomized trial για κυστέκτομη versus νεφρέκτομη versus μη νεφρέκτομη. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτό που λέει το paper, ότι όφελο υπήρξε ανεξάρτητα αν έχει γίνει ή όχι η νεφρεκτομή, δεν μας λέει τίποτα αν βοηθάει ή όχι η νεφρεκτομή. Γιατί είναι δύο διαφορετικά κόνσεπτ. Και επίσης, τι γνωρίζουμε, ότι οι ανόσως θεραπείες, θυμάστε το μοντέλο που παρουσιάσαμε χθες, όταν δουλεύουν με μικρό tumor burden, δουλεύουν πολύ καλά και μπορούν να κάνουν elimination της νόσου. Όταν είναι μέτριο το όγκο που υπάρχει των καρκινογόνων κυττάρων, μπορεί να υπάρχει μια ισορροπία και μετά το ισκεπτιστικό στα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα ότι θα ξαναλλάξει και θα πρέπει πάλι να ξανακάνουμε νεφρεκτομή. Και επίσης τι ξέρουμε, ότι στις προηγούμενες δύο νοσοθεραπείες, έχουμε ήδη με την Ιντερλευκίνη ότι ήταν χρήσιμη να κάνουμε με την Ιντερφερόν, έχουμε το διάγραμμα ότι είναι χρήσιμη να κάνουμε την νεφρεκτομή. Αλλά είδαμε και επίσης ότι και με την Ιντερλευκίνη ήταν χρήσιμο να κάνουμε νεφρεκτομή. Και μάλιστα ξέραμε και όταν υπήρξε TILS, Tumor Infiltrating Lymphocyte, και είδαμε χτες που είναι σημαντικό να έχουμε τα Tumor Infiltrating Lymphocyte στα καινούρια φάρμακα, η Ιντερλευκίνη δούλευε πολύ καλύτερα. Οπότε προφανώς και με την ανοσοθεραπεία πρώτης γραμμής που γύριζε πολύ πιο αποτελεσματικά από το παρελθόν, σαφέστατα ίσως πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Okay, και να βοηθήσουμε την ανοσοθεραπεία να δρά, και οπότε πάλι ίσως η νεφρεκτομή είναι πολύ σημαντικό βοηθητικό παράγον, αλλά πλέον με την αρνητική μελέτη της sunitinib πρέπει να ξαναπάμε να το αποδείξουμε. Ένα άλλο παράδειγμα πολύ παλιό για το ό,τι αφορά την συνεργασία στην όγκο, ας πούμε, κλίνικο και χειρουργικό τομέα, είναι το καρκίνο του όρκεως. Όταν είναι στάδιο 1 και κάνω μόνο ορκιεκτομή, μια καλή option είναι η στενή παρακολούθηση του ασθενούς. Αλλά αναμένω 45% υποτροπές, το οποίο δεν αλλάζουν την επιβίωση, αλλά είναι ψυχολογικό κόπο και το ασθενούς. Ενώ αν κάνω κατευθείαν ένα κύκλο BEP, η ποσοστό υποτροπή είναι μόνο 2-5%. Φτάνουν μόνο ογκολόγο και προφανώς ουρολόγο? Όχι, πρέπει να δοθεί σπέρμα. Γιατί δεν μιλάμε για όγκο, μιλάμε για ασθενή, η οποία θα είναι γενικά νέο ασθενής, θα κάνει την οικογένειά του και θέλει να έχει και παιδιά. Οπότε πρέπει να προστατέψουμε και την γονιμότητά του. Σε ένα άντρα να αφαιρέσουμε ένα όρκις, δεν είναι σαν να κάνω σούπερ μάρκετ και να αγοράζω λίγα προϊόντα. Είναι ότι αλλάζει και την ιδέα και την όψη που εγώ ως άντρα έχω του αυτού μου. Οπότε μπορώ να έχω ανάγκη μια ψυχολογική υποστήριξη. Στο μέλλον μπορώ να έχω και έναν ενδοκρινολόγο και μια μακρά παρακολούθηση από το general practitioner, γιατί κάνουν σύνδρομο X μετά από 10-15 χρόνια. Οπότε πάλι είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουν οι ασθενείς και να ζουν, αλλά και να ζουν αξιοπρεπώς. Δεν αλλάζει το ζήτημα και στο μεταστατικό του όρκεως. Αν βλέπετε, αν κάνουμε μόνο ορκιεκτομή, προφανώς δεν έχω καμία νόημα, θα επιβιώσει πολύ σύντομα. Αλλά και να κάνω μόνο χημειοθεραπεία δεν έχει νόημα, γιατί ξέρετε ότι στον όρκο δεν πάει, οπότε θα υποτροπιάζει. Οπότε πρέπει να κάνω ορκιεκτομία, χημειοθεραπεία. Και
Σε περιπτώσει την οποία οι κόποι μου χρησιμένοι μεταστάσεις πάλι καταφέρνουν 74-90% πιθανή ίαση. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Okay, οπότε όπως το προηγούμενο ασθενής πρέπει να προβλέπω το μέλλον του, γιατί θα βγει από την παρούσα φάση. Πάλι έχω ανάγκη για ψυχολόγο, ενδοκρινολόγο και μακροπρόθεσμη παρακολούθηση. Πολύ καλά μιλούσαμε για το neoadjuvant στην ουροντοκοσκίστη. Η neoadjuvant χημειοθεραπεία στην ουροντοκοσκίστη από τότε βγήκε, 2 χρόνια μετά βγήκε μια πιο εκτεταμένη μετανάλυση από randomized trial που απέδειξε ότι αν κάνω πριν το χειρουργείο την χημειοθεραπεία έχω ένα απόλυτο μείωση κινδύνου κατά του σχετικού κινδύνου 14% και 5-6% είναι το απόλυτο όφελο στην επιβίωση. Πολύ καλά, επίσης μιλούσαμε για το πρόβλημα του της πλατίνα, okay, και αυτό μου άρεσε γιατί είναι πολύ ωραία τάκα, ήταν για το καινούριο πράγμα που έρχεται στο ΑΣΚΟ πριν 4 μέρες. Παρουσιάστηκαν 2 μελέτες ανοσοθεραπεία για Platinum Eligible TAF2, TAF4, NIMIDEN, MIMIDEN και το πεμπρολίζουμε από την ομάδα του Ποντόρση στο PureRENA ανέδειξε ότι έχει 30% περίπου πλήρες ανταποκρίσεις με 3 κύκλους πεμπρολίζουμαμπ. Οπότε πάλι εκεί που δεν μπορεί η χημειοθεραπεία έχουμε μια ανοσοθεραπεία αποτελεσματικότατη και θα δούμε ότι θα πιστεύω ότι θα έχουν περισσότερο μελέτες τώρα γιατί φαίνεται ότι ίσως θα είναι και πιο αποτελεσματική από την ίδια την χημειοθεραπεία, γιατί 30% complete response με 3 κύκλους είναι σπάνιο στην ογκολογία. Και παράλληλα το ακριβώς προηγούμενο abstract ήταν με το ατεζολίζουμαμπ πάλι σε neoadjuvant setting, πάλι σε φάση 1:2 και πάλι το ίδιο ποσοστό ανταπόκριση, γύρω στο 30%. Οπότε προφανώς βγαίνουν καινούρια δεδομένα, η συνεργασία όλων των ιδιωτικοτήτων και νοσολόγων, του μοριακού βιολόγου θα μας βοηθήσει γι' αυτό. Και ειδικά μου έκανε εντύπωση ότι η μονάδα ουρολογική του Μοντόρση δεν είχε κάνει μόνο αξιολόγηση του PD-L1, του ιστότυπο, αλλά είχε και καταγραφή και του tumor mutational burden, που είναι κάτι που δεν κάνουμε σε καθημερινή πράξη ούτε εμείς ογκολόγοι. Οπότε πολύ ωραία και καλεστημένη από ουρολόγους με ένα πολύ εταιρικό team. Στο καρκίνο του πρόστατα, έχει αναφερθεί ο προηγούμενος συνάδελφος, εκεί πλέον έχουμε πολλές δυνατότητες. Και αυτό που για μένα μου εντυπωσιάζει στο καρκίνο του προστάτου δεν είναι μόνο ότι είμαστε έτοιμοι και μπορούμε να παρατάμε το ζωή πλέον πάρα πολύ με την αλληλουχία, αλλά ότι έχουμε πλέον τόσο μεγάλες δυνατότητες και εναλλακτικές λύσεις που μπορούμε να εξατοκιμητεύουμε και την αντιμετώπιση. Παραδείγματος χάρη ένα ασθενής που έχει μια καρδιακή ανεπάρκεια και δεν είναι fit για να πάρει μια θεραπεία, μια μπιλατερόνη, μπορεί να πάρει ενζαλουταμάιντ. Το αντίστροφο όμως, αν έχει μια μεγάλο πρόβλημα με επιλεκτικές κρίσεις, οπότε θα πάω κατευθείαν σε μπιλατερόνη. Οπότε έχουμε και ανοσοθεραπεία, έχουμε ακτινοβολία, αν έχω μόνο στοιχείες μεταστάσεις, το οποίο είναι πάρα πολύ αποτελεσματική, okay, την χορήγηση ιόντων πλέον με τον πυρηνική ιατρική, το οποίο φαίνεται ότι στο σύνολο δεν θα αλλάζει τη διάρκεια του ασθενούς, αλλά βελτιώνει πολύ την ποιότητά του. Οπότε το νόημα της πολύτροπης θεραπείας είναι η συνεργασία, okay, και η συνεργασία είναι κάτι που πιστεύω οι ρολογοί την γνωρίζουν καλά. Και για ποιο λόγο την γνωρίζουν καλά, γιατί εγώ θυμάμαι όταν έκανε ουρολογία, η ουρολόγια εμπλεκόταν πολύ συχνά, βέβαια όχι ως κύρι, αλλά στη συνεργασία, στη πολυτραυματία. Δεν είναι multimodality η αντιμετώπιση μια πολυτραυματίας. Και δεν είναι κάτι τωρινό. Εγώ έκανα ιατρική, τέλος του 80, αρχές 90. Και αυτό που είχα δει ακόμα περισσότερο που μου έκανε εντύπωση είναι πόσο οι ουρολόγοι συνεργαζόταν στην παιδο-ουρολογία και πόσο multimodality ήταν την αντιμετώπιση του παιδο-ουρολογικού ασθενής.
Και αυτό που μου είχε κάνει τότε η μεγάλη εντύπωσή μου ήταν η αντιμετώπιση της υπισπαδία με την μεγάλη εκστροφία της ροδοκοσχίστης σε πολύ μικρά παιδιά που έπρεπε ο ορτοπηδικός να διαρτώσει την ειδική σύμφυση, έπρεπε να υπάρχει ο αγιοχειρουργός να ξαναφτιάξουν ενιοκίστη που τότε θυμάμαι είχε με στομάχι, τώρα δεν ξέρω πώς τι κάνουν στα παιδιά, γυρέν πλάντων ουρητήρων, ξαναφτιάξανε όλα τα γεννητικά όργανα και μετά το μεγάλο πρόβλημα που τότε θυμάμαι γύρω στα 17 ερχόταν ο γυναικολόγος, μετρούσαμε το διάμετρο του κόλπου, το μήκος, να δούμε αν μπορούσε να έχει σεξουαλικές επαφές και τελικά αυτά τα κορίτσια που είχα γεννηθεί με ουρητήρα απ' έξω και διαλυμένε σωματικά παντρευόταν και είχαν μια σχεδόν φυσιολογική οΐη, γιατί δεν ξέρω αν μπορούσα να κάνω παιδιά. Θυμάμαι δύο περιστατικά που είχα τότε στην παρακολούθηση που είχα φτάσει στα 18, δεν μπορούσαν να είχαν παιδιά, γιατί είχαν λόγω πολλαπλές επεμβάσεις. Παρ' όλα αυτά παντρευτήκαν. Και είχαν μια πλειάδα γιατρών, δεν ήταν μόνο η πρώτη αντιμετώπιση. Και αυτό που σκέφτηκα είναι προφανώς τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Γνωρίζετε όλοι πλέον ότι και στην Ελλάδα οι έφηβοι μέχρι τα 13-25% έχουν ήδη επαφές και μέχρι τα 100-60% των εφήβων έχουν επαφές. Οπότε σε αυτό το περιστατικά χρειάζεται και σοσιολόγο, γιατί το παιδί δεν μπορεί να μείνει πίσω από την πολιτική κοινωνία. Οπότε προφανώς το multimodality treatment έχει όφελο, όχι μόνο στην ογκολογία, είναι ένα κάτι πολύ γνωστό στην ουρολογία. Εμείς οι ογκολόγοι που κάνουμε, λέμε multimodality, τώρα το μαθαίνουμε. Δηλαδή, αυτοί που κάνουν ο παβόνι της κατάστασης, δυστυχώς πιστεύω ότι εμείς έπρεπε να το έχουν καταλάβει από πολύ νωρίς. Και οπότε ογκολογικά, okay, αυτό και μας ενδιαφέρει είναι η συνεργασία όλων των ομάδων. Πολλές φορές είναι να έχεις μια καλή ομάδα. Δεν χρειάζεται να έχει η Μαραδόνα να κερδίζει κάτι. Εδώ κερδίζαμε το Πανευρωπαϊκό και την ίδια χρονιά κερδίζεσαι και στο Μπάξ το Πανευρωπαϊκό. Οπότε χρειάζεται να έχουμε καλούς παίκτες και μια πολύ καλή συνεργασία. Και γι' αυτό το λόγο εύχομαι σε όλους να έχετε καλό tumor board χωρίς πολύ επιθετικότητα και να έχετε δημιουργικές πράξεις. Καλή συνέχεια. Να κάνω μια ερώτηση στον καρκίνο του προστάτη. Γιατί δεν κάνετε διακοπτόμενο ανδρογονικό αποκλεισμό και θέλετε συνέχεια να δίνετε ορμόνες, αντιανδρογόνα κτλ. Εμείς οι ουρολόγοι έχω διαπιστώσει ότι είμαστε πολύ πιο θανατικοί οπαδοί του διακοπτόμενου και έχω μιλήσει με αρκετούς συναδέλφους σας, ίσως εσείς έχετε μια άλλη πτική γωνία, που ούτε μετράνε το PSA κάθε τρίμηνο, ούτε θα ασχοληθούν να διακόψουν τον ανδρογονικό αποκλεισμό. Θα ήθελα την προσωπική σας άποψη και την γενικότερη άποψη σας. Η προσωπική μου άποψη είναι λίγο διαφορετική, αλλά όπως λέτε, ίσως έχω μια οπτική διαφορετική άποψη. Καταρχήν, στα προηγούμενα χρόνια, όταν όλοι στην ογκολογία λένε «Α, μας έρχεται προστατικό από τον ουρολόγο που έχει λιώσει», θυμάμαι, λέγανε. Πρέπει να κάνει χημειοθεραπεία. Λέω, μα το πρόβλημα δεν είναι να κάνει χημειοθεραπεία ασθενής, γιατί αν κάνει το androgen withdrawal, αν κάνει τριπλασιασμό της δόσης, αν μπλοκάρω, ξαναχάνω, ξαναδώσω το και ξαναευαισθητοποιείται, προφανώς κερδίζει κάποια χρόνια, ενώ όταν είχε βγει τότε το Taxotere, ήταν, αν το θυμάστε, δεν ξέρω ποιο, γιατί στην Ελλάδα δεν κάνω πολύ χημειοθεραπεία εδώ οι ουρολόγοι, αλλά θυμάμαι στο Μιλάνο, εμείς οι ουρολόγοι κάναμε χημειοθεραπεία και στη Τζένοβα, πριν την εποχή του Κουρότο. Οπότε η οδηγία που είχε βγει είναι να χορηγήσει Taxotere μέχρι υποτροπή της νόσου ή θανάτου. Και εγώ έχω την αίσθηση ότι οι ασθενείς πεθάναν από χημειοθεραπεία. Γιατί το μέσο όρο ζωή ήταν 1,5 με 2 χρόνια. Και οπότε έλεγα, για ποιο λόγο να ξεκινάνε να συνεχίζουμε να μπλοκάρω το androgen withdrawal, το οποίο είναι στη γη, είναι μια χαρά, είναι fit. Να μπλοκάρω το, να μην δώσω εξτραμούστιν, το οποίο επίσης δούλευε και ο ασθενή ήταν σε μια ξεπρεπή κατάσταση. Να δώσω κορτικοστεροειδής μόνος του. Εφόσον σταματάω και δεν με τον re-challenge το αντρικό αποκλεισμό δεν πιάνει,
του κορτικοζή μόνος του και μόνο κορτιζόνη. Το πρεντινιζόνη βοηθάει και ήταν ένα θεραπευτικό χειρισμός να έχω ένα στήνη ζωντανό. Δύο συν και μετά να κάνει τη χημοθεραπεία. Οπότε προφανώς ένα πρόβλημα που έχουν οι ογκολόγοι είναι ότι έχουν ένα μεγάλο bias να δίνουν φάρμακο γιατί είχαν το αίντραστρι από πίσω που πίεζε για να μπουν οι ασθενείς να κάνουν χημοθεραπεία. Γιατί αυτό που ενδιαφέρει στο industry είναι να δοθεί το φάρμακο. Και σε πλησιάζει από χίλιες μερίες. Τώρα, σε αυτό που λες, εγώ σύμφωνο απόλυτα και μάλιστα υπάρχουν και ογκολόγοι που έχω όπως κύριο Παπαδημητρίων, το οποίο κάνουν re-challenge μέχρι και στο μπιλατερόν. Δίνουν κάποιους κύκλους, μετά το βλέπουμε ότι το ασθενή έχει σταθεροποιεί, το ξαναπέσει το πίεση, το σταματάει και όταν ξανανεβαίνει, ενδεχομένω κάνει και κάποιο άλλο κύκλο ή κάποια χημοθεραπεία στην υγεία που το ξαναδίνει. Και το ίδιο κάνω και εγώ. Και κάποιοι κάνουν απλά διακοπτόμενο αμπιλατερώνει και κρατάνε ασθενή σε αξιοπρεπή κατάσταση και χωρίς παρενέργειες. Οπότε είναι κάτι που συμφωνώ μαζί σου πλήρως, αν και δεν θα βρεις πολύ εύκολα σύμμαχους ογκολόγους, γιατί γενικά οι ογκολόγοι έχουν μια μεγάλη πίεση από αυτό που παρουσιάζει το φάρμακο. Δηλαδή, αν σκεφτόμαστε έτσι πρακτικά, θα δεις ότι ό,τι δημιουργείται πίσω έχει φαρμοβιομηχανία, η οποία σε επηρεάζει όσο θέλει. Σας σου κάνω ένα παράδειγμα τώρα σε μια μελέτη που θα στέλνω τώρα σε δημοσίευση για το καρκινικό πόνο. Ο καρκινικό πόνο αφορά περίπου το 60% των ασθενών. Και το 30% των ασθενών, 38% των ασθενών που έχουν τελειώσει τη χημειοθεραπεία και πάνε σε ίαση, δηλαδή survivor. Παρόλα αυτά, το 1 τρίτο των ασθενών δεν μπήκαν σωστά στον πόνο και το 50% των ασθενών λένε ότι σε όλη την Ευρώπη λένε ότι νομίζουν ότι ο ογκολόγος τους δεν του ενδιαφέρει περί της ζωής του. Και αυτό το λόγο πολλοί από αυτοί οι ασθενείς δεν μπορούν να εργάζονται, έχουν προβλήματα στην καθημερινότητά του. Αλλά ο ογκολόγο ασχολείται στο ALK positive καρκίνος του πνεύμονα. Υπολογίστε ότι το καρκίνο του πνεύμονα στον άντρα είναι το 16% των καρκινωμάτων, το 40% είναι αδενοκαρκίνωμα και το 1% των καρκινωμάτων είναι ALK positive. Σε αυτό ασχολούμαστε. Και μάλιστα όχι στο first line και στο second line, αλλά δεν ασχολούμαστε, δηλαδή ασχολούμαστε στο 1 στους 10.000, αλλά δεν ασχολούμαστε στο 60%. Κάποιο bias είναι στη βάση. Και ένα πρακτικό θα ήθελα σχόλιο από εσάς. Εδώ είναι αρκετοί συνάδελφοι που είναι ιδιώτες, είναι στο γραφείο τους, στο ιατρείο τους, στην περιφέρεια μπορεί να είναι, όχι σε κάποιο μεγάλο κέντρο. Πρακτικά ένα περιστατικό ογκολογικό, πώς μπορούν να βρουν ένα διάβλο επικοινωνίας να το παραπέμψουν με έναν τρόπο που θα είναι κάπως καθιερωμένος και όχι σηκώντας ένα τηλέφωνο και ρωτώντας δεξιά-αριστερά. Δηλαδή, στην επαρχία ένας ουρολόγος που έχει ένα ασθενή με καρκίνο προστάτη και πηγαίνει σε ευνοχοαντοχή και κάνει και μετάσταση. Ναι. Τι θα κάνει ο συνάδελφος? Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Έχω ζήσει τη Σουηδία από αυτή την άποψη και έχω ζήσει στην Ελλάδα. Εγώ δούλευα στην Αλαμία σε επαρχιακό νοσοκομείο και έχω δουλέψει και στην. Συνεργάστηκα κάποιο διάστημα και πήγα να δω σε δύο νοσοκομεία στη Σουηδία. Τι γινόταν στην επαρχία τη Σουηδία? Κάθε Τρίτη ήταν Tumor Board Online, που συνεργαζόταν π.χ. όλα την επαρχία των νοσοκομείων του Ελκυστούνα. Ελκυστούνα ήταν το Γεύλε, Ορεμπρό. Και ταυτοχρόνω ήταν το Καρολίσκα. Ταυτοχρόνω, όλοι μαζί. Οπότε ήταν Τρίτη, π.χ. ήταν Παχιέντερο. Οπότε είχα πρόβλημα κατευθείαν online, κατευθείαν ραντεβού, συζήτηση και έρναγε πίσω. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό. Ένας ουρολόγος που είναι στο Μέτσοβο, στην περιοχή σας, τι θα κάνει? Δυστυχώς, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί εμείς τώρα εγκαταστήσαμε το π.χ. ογκολογικό tumor, uro-oncology group στα Γιάννενα. Και θα πω την δική μου απορία, ενώ κάναμε πρόσκληση όπως έχουμε board στην ογκολογία σχεδόν σε όλες τις ειδικότητες, δεν μας ανταποκρίθηκε η ουρολογική του νοσοκομείου μας και ήρθαν π.χ. από το νοσοκομείο Χατζηκώστα. Τώρα σκέφτομαι να το επεκτείνω στο νοσοκομείο Πρεβέζη και αυτά. Βεβαίως, αν θέλει να έρθει ένα ουρολόγο στο Euroboard και κάνουμε κάτι 2 Τετάρτες, πολύ ευχαρίστως, οκ. Okay. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι μέσα στο νοσοκομείο δεν ήρθανε.
Δηλαδή, και ήρθαν από άλλο νοσοκομείο, που βέβαια και οι περισσότεροι ογκολογικοί δραστηριότητα, να σου πείτε, χειρουργούν πιο εντατικά στο νοσοκομείο Κατζικώστα, αλλά μου έκανε εντύπωση να μην έχω ανταπόκριση στον ίδιο νοσοκομείο. Και αυτό το λόγο τώρα σιγά σιγά, μόλις θα σταθεροποιηθούν, του μόνο 6 μήνες είμαι στα Γιάννενα, θα προσπαθήσω να έχω σχέση και με τα διπλανά νοσοκομεία. Και βεβαίως δεν θα νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα προσθετικά που θα έχουν, αλλά όταν θα χρειαστεί, ξέρω ότι κάθε Τετάρτη έχουμε το ογκολογικό του Uro-Oncology Group. Γιατί είναι και ενδιαφέρον με την καινούργια μόδα τώρα με τα data protection, πώς μπορεί να μεταφερθεί η πληροφορία για έναν ασθενή που δεν πρέπει να υπάρχουν στοιχεία. Τέλος πάντων, πρακτικά θέματα, καλό είναι να τα πούμε για προβληματισμό.